Πολύ ωραία, εξέλιξε τον κατάλληλο άνθρωπο. Θα τρέξουμε σήμερα. Ο χρόνος ξεκινά. Την τρέχουμε τη Βίκη. Και Βίκη, προπόνηση κάνεις? Κάνω κάθε μέρα. Είσαι έτοιμη να παίξεις την επίδαυρο? Εγώ είμαι αυτή, είναι. Δεν ξέρω να με υποδεχτούν. Πώς βρίσκεις τη συμμετοχή του Ντανού στο τατουάζ? Καλά, μια χαρά. Γιατί? Δίνει έξτρα νούμερα σε μια επιτυχημένη σειρά. Γιατί όχι? Εσύ ως άνθρωπος έχεις βιώσει την ανθρωποφαγία, Βίκη Κάβουρα? Τι εννοείς, αν είμαι κανιβαλός? Να έχεις διαβάσει άσχημα πράγματα για σένα. Ποιο είναι το χειρότερο? Ότι έχω στήσει παπαρατσικό για την προσωπική μου ζωή με τον Γιώργο Λιάγκα. Έχεις στήσει παπαρατσικό και σε προηγούμενη σχέση σου? Ποτέ. Πλέον από το παπαράτσι κρύβεσαι? Δεν κρύβομαι. Όχι, δεν κρύβομαι. Πότε έβρισες τελευταία φορά δημοσιογράφο? Γιατί να βρίσω δημοσιογράφο? Δεν έχω βρει άνθρωπο στη ζωή μου. Δημοσιογράφο θα βρίσω. Αγαπάς τους δημοσιογράφους? Ναι, γιατί να μην τους αγαπάω? Όλους τους δημοσιογράφους. Εκτός από έναν. Πάρα πολύ ωραία. Ποια είναι η σχέση σου με τον Γιώργο Λιάγκα τελικά? Είμαστε ερωτευμένοι, δεν το διάβασες? Σ' αρέσει ο Λιάγκα σαν άντρας? Πολύ. Πεθαίνω. Τελικά, ποιος είναι ο τύπος άντρα που σ' αρέσει? Δεν ξέρω, άμα τον βρω θα τον παντρευτώ. Έχεις δεχτεί ποτέ πρώτη σιγά μου? Όχι. Έχεις κάνει ποτέ σχέση με γκέι? Σχέση με γκέι? Όχι. Προσεχέ. Θα το τολμούσες? Εγώ θα το τολμούσα, αλλά θα με ήθελε αυτός. Στο dancing θα κερδίσει τον τελικό. Εννοείται. Ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος στο dancing? Πιο δύσκολος αντίπαλος. Αμάν πια ρε Στέφανε, κάτσε λίγο. Εγώ το κάνω αυτό. Θες πάντα να κερδίσεις? Θέλω να κερδίσω σχεδόν πάντα, ναι. Τελικά, ποια είναι η σχέση σου με την Ευαγγελία Ραβάνη? Να το ξεκαθαρίσουμε, εδώ θα το πούμε. Ποια είναι η σχέση μου? Αγαπημένες, πολύ είμαστε. Πολύ αγαπημένες. Ο στόχος σου για το 2018, Βίκη Κάβουρα? Να γελάω πολύ. Και να ερωτευτώ. Εξαιρετική, να το χαμηλώσουμε. Εξαιρετική. Με πρόσεχε, παιδάκι μου. 3-15. 3-15. Καλά, εδώ. Είσαι γυμνασμένη εσύ. Είδες.